εκατομμυρίων ευρώ με τα οποία ενισχύσαμε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, δηλαδή δημοτικά γυμνάσια και λύκεια, για να χτιστούν νέα σχολεία ή να θωρακιστούν παλιά τα οποία έχουν προβλήματα. Εξασφαλίσαμε άλλα 3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία και δημοσιοποίησαμε, για τα οποία δημοσιοποίησαμε την Παρασκευή, νομίζω, την πρόσκληση, που στοχεύουν αποκλειστικά σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Είναι 3 εκατομμύρια ευρώ επίσης από το ΠΕΠ, από το περιφερειακό μας πρόγραμμα, ούτως ώστε να μπορέσουν νησιά μας τα οποία έχουν οριμάσει μελέτες για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς να αποκτήσουν την ευκαιρία ή τη δυνατότητα να τα υλοποιήσουν. Τα μεν 8,5 εκατομμύρια που αφορούν δημοτικά γυμνάσια λύκεια χωρίζονται σε δύο κομμάτια. Είναι 5 εκατομμύρια για μεγάλα νησιά και 3,5 για μικρά νησιά, γιατί θέλουμε τα μικρά νησιά να έχουν διακριτή χρηματοδότηση μέσα εκεί. Και σε αυτά έχουμε ένα μεγάλο διάστημα, χρονικό περιθώριο, νομίζω είναι τρίμηνο, να μπορέσουν να φέρουν, να ετοιμάσουν, να οριμάσουν τις προτάσεις, ούτως ώστε να τις καταθέσουν, να τις αξιολογήσουμε για να προχωρήσουμε. Στο θέμα των παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών, έχοντας ήδη ένα πρώτο γύρο επικοινωνίας σχεδόν με όλα μας τα νησιά και όλους τους δήμους, το χρονικό διάστημα που έχουμε βάλει είναι πιο μικρό, είναι περίπου 1,5 μήνα, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια νησιά τα οποία έχουν τρέξει και έχουν όριμα ή σχεδόν όριμα, πάντως απέχουν πάρα πολύ λίγο από το οριμάσουν πλήρως, έργα για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και εκεί το συντομότερο δυνατόν.